Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σκόπευαν να διοχετεύσουν στην Καβάλα δύο αλλοδαποί αλβανικής καταγωγής πριν συλληφθούν χθες από αστυνομικούς της δίωξης ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, οι δύο δράστες, ο ένας χρησιμοποιώντας νοικιασμένο για ταχύ και ο άλλος μπροστά του σε άλλο, λειτουργώντας ως προπομπός, μετέφεραν συνολικά 10 κιλά και 600 γραμμάρια κάναβης. Ήδη, οι δύο ύποπτοι είχαν εντοπιστεί στην περιοχή του Άγιου Σίλα και μετά από αστυνομική επιχείρηση αποφασίστηκε να γίνει η σύλληψή τους στα τελευταία διόδια πριν την αυσπροβάλτα. Η ομάδα δίωξης ναρκωτικών, έχοντας θέσει σε παρακολούθηση για μακρύ χρονικό διάστημα δύο αλλοδαπούς υπηκόους Αλβανίας κατοίκων της πόλης Καβάλας, τους εντόπισε να κινούνται στην περιοχή του Άγιου Σίλα με ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο με κατεύθυνση τη Θεσσαλονίκη. Οργανώθηκε μια αστυνομική επιχείρηση, σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε τελικά να ενεργήσουν την σύλληψη στα τελευταία διόδια πριν την ασπροβάλτα. Στην αναλήψιος, αν θυμάμαι καλά, λέγονται, τοποθεσία αναλήψιος. Εκεί, κατά τη διάρκεια της άφιξης του αυτοκινήτου, ως διαπιστώθηκε ήταν μόνο ένας. Όπως αργότερα προέκυψε στην προανάκριση, ο έτερος επιβάτης του αρχικού ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου είχε χρησιμοποιήσει ένα άλλο αυτοκίνητο για να κάνει τον προπομπό αυτής της μεταφοράς των ναρκωτικών στην πόλη της Καβάλας. Πράγμα όμως που μόνο τον προπομπό δεν έκανε. Δηλαδή δεν εντόπισε την δράση της ομάδας της δίωξης ναρκωτικών Καβάλας, με αποτέλεσμα να συλληφθεί ο οδηγός του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου και μέσα να βρεθεί μία τσάντα που περιείχε γύρω στα 10 κιλά και 600 γραμμάρια σε συσκευασίες του ενός κιλού κάναβη. Ο έτερος δράστης αναζητείται. Έχετε πληροφορίες ότι θα διοχετευόταν στην αγορά της Καβάλας και από τη στιγμή που ήταν σε συσκευασίες κιλού ότι ίσως και κάποιοι άλλοι θα γινόντουσαν αποδέκτες αυτών των ποσοτήτων σε τμηματικά ώστε να τις εμπορευθούν, έχει προκύψει κάτι τέτοιο? Γνωρίζαμε πως τα άτομα αυτά δραστηριοποιούνται στη διακίνηση και στο εμπόριο ναρκωτικών. Τώρα, βεβαίως από την μεταφορά τους στην πόλη της Καβάλας δεν θα τα χρησιμοποιούσαν για δικούς τους σκοπούς. Για χρήση δηλαδή, η ποσότητα αυτή είναι για εμπόριο.